Πρεμιέρα για την Α2 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το Λίντο υποδέχεται τους νέους εργοτέλης σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς πολλές φάσεις το πρώτο. Η γηπεδούχη τώρα από αριστερά, ο Διακάκης, θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Εκεί μονομαχίες. Το σούτ από τον Παπαδάκη τον Αντώνη και μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 στο 41ο λεπτό για το Λίντο. Ξανά εδώ τον γκολ με αυτό το σούτ από τον Παπαδάκη. Βαθιά παλιά τώρα προσπαθεί άμεσα να απαντήσει η ομάδα των Νέων Εργοτέλη. Ο Ντίσα θα τσιμπήσει την μπάλα από τον Καργάκη, όμως δεν θα καταφέρει να τις πρόξει τα δίχτυα. Από δεξιά οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα θα έρθει στον άξονα. Ατομική προσπάθεια, πολύ ωραία. Σέντρα παράλληλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντίσα δεν θα καταφέρει να κάνει επαφή με την μπάλα και να τη δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Μεγάλη ευκαιρία στο 57. Ένα φάουλ τώρα για τους κυτρινόμαυρους από δεξιά. Ο Τβαούρδη κεφαλιά με πολύ δύναμη, όμως είναι άστοχη. Παραμένει το 1-0 στο 60. Από αριστερά και πάλι η ανάπτυξη για την ομάδα του Λίντο με τον Διακάκη, ο οποίος έχει πολύ χώρο για μία ακόμα φορά. Θα κάνει τη σέντρα. Ο Παπαδάκης θα κερδίσει τις κόντρες και μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-0 στο 71ο λεπτό. Ίδιος δημιουργός, ίδιος σκόρερ ο Αντώνης Παπαδάκης. Από δύο ασίστ του Διακάκη διαμορφώνει το 2-0 στο 71. Κεφαλιά πάσα προς τα αριστερά. Θα έρθει μπάλα στην περιοχή. Ο Σφακιανάκης με κεφαλιά, είναι το 3-0. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο έμπειρος striker θα χρηστεί και αυτό σκόρερ. Ξανά εδώ η φάση. Αφύλακτο στην καρδιά της περιοχής. Θα πετύχει το τρίτο γκολ για το Λίντο. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες. Με υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε ένα όμορφο και καθαρό πρωτάθλημα. Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, πόσο μάλλον όταν παίζεις με μια ομάδα η οποία έχει όμοιους στόχους με τη δική μας. Είναι παιδιά πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας, παιδιά τα οποία προσπαθούν να παίξουν ωραίο και καθαρό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ισορροπίες, οπότε σήμερα εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στις όποιες ευκαιρίες ας πούμε δημιουργήσαμε. Οι ισορροπίες άλλαξαν εκεί πέρα και έτσι στο τέλος κατέληξε ένα πολύ καλό σκορ για μαν. Για μας, κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατοπτρίζει όμως την εικόνα των δύο ομάδων αυτό το σκορ. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Εργοτέλη. Καλή συνέχεια και ξανά εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας. Καταρχήν, να ξεκινήσω και εγώ με ευχές όπως τον συνάδελφο τον Μάριο, σε όλο τον κόσμο, με την επιστροφή στα γήπεδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Για το παιχνίδι, σίγουρα φεύγουμε μια πίκρα. Ήταν ουσιαστικά δύο εικόνες. Το Λίντο έκανε τις ευκαιρίες που χρειάστηκε να κάνει, είχε σκοράρει. Εμείς δεν σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω το πληρώσαμε. Αυτό δημιούργησε βέβαια την αξία της νίκης τους. Συγχαρητήρια στο Λίντο και για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που κοσμούν και την Α2 και γενικότερα το τοπικό ποδόσφαιρο. Γιατί προάγουν και το ήθος, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι πολύ σημαντικό. Είδατε ότι φύγαν τα παιδιά αγκαλιασμένα εδώ.